Πολλέ πληροφορίε για τι οποίε θέλω διευκρινήσει. Καλωσορίσατε, αγαπητέ στο σχολείο. Γεια στήδιο. σου, Χριστίνα, ό,τι θέλει. Ρώτα. Είδα ότι οι δύο επόμενε είναι κλεισμένε καταρχήν, γιατί σου είπα στο τηλέφωνο εγώ πώ θα παίξω. Και μου λε, έκανε ε, έχουμε ακόμα θέση. Εντάξει, τώρα μην το λέμε ζωντανά, αλλά κάτι θα κάνουμε. Θέλουμε... <laughs> 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 το είπα έτσι για να ξέρετε ότι υπάρχει ακόμη διαθεσιμότητα σε περίπτωση που θέλετε να απολαύσετε ένα role playing. Και τι σημαίνει role playing, Τι γίνεται ακριβώ από την Gamecraft. Κοίταξε, αυτό το κάνουμε από το 2011. Mm -hmm. Η πρώτη φορά ήταν σε ένα πολυχώρο εκδηλώσεων ενός μεγάλου εκδοτικού οίκου, των εκδόσεων με τεχνιο Ναι. Mm -hmm. στη Θεσσαλονίκη. Το 2011 ήταν η πρώτη φορά που ξεκινήσαμε με, ένα σενάριο αστυνομικού μυστηρίου για ενήλικες. Ωραία. Τι είναι αυτό. Όπως ίσως α, κάποιοι υποπτεύονται, είναι μια υπόθεση εγκλήματος, την οποία καλούνται οι παίκτες ζωντανά να την εξειχνιάσουν. Περίμενε τώρα, περίμενε μισό περίμενε. Δηλαδή είναι είναι καταρχήν ε, προϋπήρχε των Escape Rooms. Ναι, βέβαια. Τα Escape Rooms είναι πιο καινούργια. Είναι περίπου το 2015 όταν κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά. Uh -huh. Αυτό είναι μια παλιά πρακτική. Είναι πολύ παλιά. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με 5 ή 10 χρόνια. Στο εξωτερικό δε είναι φοβερά διάσημη. Είναι φοβερά δημοφιλή. Τα Märder Misters είναι μαζευόμαστε όλοι κάπου. Αναλαμβάνουμε ρόλου και παίζουμε την εξέχνηση ενό μυστηρίου. Σε πόσο χρόνο πρέπει να λυθεί η 10 χρονια στο εξωτερικο δε ειναι φοβερα διασημη ειναι φοβερα δημοφιλη τα Murder Mysteries ειναι μαζευομαστε ολοι καπου αναλαμβανουμε ρόλους και παιζουμε την εξεχνηση ενο μυστηριου σε ποσο χρονο πρεπει να λυθει η υποθεση Εντάξει, τώρα στον Γκέτε είμαστε στι 2,5 ώρε. Είναι πολύ χρόνο, δεν είναι αστείο. Φαντάσου ότι παλιότερα στον πολυχώρο των εκδηλώσεων α, του εκδοτικού, των εκδόσεων με τέχνη, παίζαμε 4 ώρε. Μιλάζει για την Ολυμπού. Σωστά, το οξυγόνο. Το οξυγόνο που βρισκόταν στην Ολύμπου. Ήταν στην Ολύμπου, πάνω από την Ρωμαϊκή Αγορά. Ναι, τέσσερι, ε. Τέσσερις Κανονικά, ε. από εκεί κλεισμένο δηλαδή και κάτσε και κάνει από την αρχή μέχρι το τέλο. Και να σου ομολογήσω το ότι κανένα δεν ήθελε να φύγει. Κανένα. Ήταν σε μια κατάσταση που ήθελε οπωσδήποτε να μάθει ποιο το έκανε ή αν η δική του θεωρία είναι επιτυχημένη. Ποιο ε, είναι αυτό που συνήθω λύνει το μυστήριο τη υπόθεση. Δηλαδή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνη του παίκτη που συνήθω αποδεικνύεται πιο καλό, για <σχιλίε> τον έχουμε από κοντά ερωτά. <σχιλίε> Στατιστικά θα σου πω οι γυναίκε. Ού, <σχιλίε> είμαστε καλά. Στατιστικά. Υποσ... Υποσυνείδητα νομίζω ότι επειδή θα θέλαμε να είμαστε δολοφόνοι. Όχι, γιατί. Έχουμε μελετήσει <Σχιλίε> το έγκλημα. σω <Σχιλίε> έτσι <Σχ όπω το έχω καταλάβει εγώ, ίσω γιατί είναι πιο. Είναι ίσως πιο έξυπνη, πιο οξυδερκείς, πιο σκέφτεται ερευνητές. Πιο, πιο, σκέφτεται πιο ε, ε, συνδυαστικά η γυναίκα. Ξέρεις. Σωστό επίσης. Πολύ σωστό επίσης. Δεν είναι μονομερό σκεπτόμενοι. Δηλαδή, εσείς σκέφτεστε διεξοδικά ένα θέμα συγκεκριμένο. Εμείς κάνουμε συνδυαστική σκέψη. Είναι πολύ καλό αυτό που λες και να σου πω επίσης το ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ ολόκληρη την ομάδα. Ε, βέβαια, όποιον έχει που βοηθάει, βοηθάει. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι και σε κανονική υπόθεση ξεχνία εγκλήματο να ήταν. Ακριβώς. Όλη η ομάδα πρέπει να Ακριβώς. μπορέσει να συνεργαστεί. Ένα θα είναι. Μπορεί να υπάρχει περίπτωση να παίξουν 40 άτομα. Σε αυτά τα 40 άτομα, ένα θα κάνει την ερώτηση, ναι. ένα άλλο θα χρησιμοποιήσει την απάντηση τη ερώτηση για να πάει παρακάτω. Θα εμπλουτίσει την έρευνα με ένα υποερώτημα, ένα δεύτερο, ένα τρίτο. Δεν έχει σημασία. Η έρευνα κυλάει. Είναι με αντίστροφη μέτρηση. Έχουμε ρολόι. Αν ανά πάση στιγμή κάποιο βλέπει την αντίστροφη μέτρηση και ξέρει ότι έχει μπροστά του 40 λεπτά για να σπάσει έναν ύποπτο. Γιατί, για να το σπάσει, εννοεί με ερωτήσει. Ε, βέβαια. Όχι για να, ρε, ρε, να είναι αποκαλεί... πολύ καλή σε αυτό. Ε, βέβαια. <χει> Σηκώνεται άνθρωπο ο οποίο κάθεται απέναντί του σε μια καρέκλα. Ο οποίο είναι ένα από του ύποπτου που προκύπτουν από την έρευνα. Περίμενε, λοιπόν, γιατί τι ομάδε μιλάμε. Ε, συμμετεχόντων εννοεί. Ναι, ναι. Από 20 έω 40. Γράψε με. Γράψε με that's για αυτή που είναι για την πρώτη ελεύθερη. Γράψε με, σου λέω για την πρώτη ελεύθερη. <laughs> Μπορώ να φέρω κόσμο. Ε, <laughs> Σαφώ. Τι συμμετοχή έχει. Καμία. Είναι... 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 Ε... 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 στην περίπτωση του Γκέτε είναι εντελώ δωρεάν. Λέτε ρε παιδιά, τα κάνετε αυτά τα πράγματα δωρεάν στην πόλη. <laughs> να είναι καλά η βιβλιοθήκη του Γκέτε και ω μορφωτικό ίδρυμα έτσι και του Ινστιτούτου Γκέτε Θεσσαλονίκη, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι μια δράση τη βιβλιοθήκη του και το κάνουμε κάθε χρόνο. Από το 2019 έχει ξεκινήσει. Είναι η βιβλιοθήκη Μυστηρίου 3, για την ακρίβεια, δηλαδή το τρίτο σενάριο. Mm -hmm. Βασίζεται σε ιστορίε οι οποίε προκύπτουν από τη μυθοπλασία Γερμανών συγγραφέων. Ναι. Προφανώ για την προώθηση ναι. των συγγραφέων τη Γερμανία. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι εννοείται ότι δεν χρησιμοποιούμε ιστορία τόφια, αλλά θα κάνουμε εμεί μία. Μυθοπλασία. Τη, ναι, αλλά σε κόσμο πλασία. Δηλαδή, πόλη, χώρο, ερευνητέ, ονόματα. Εγκλήμαστε και τη Στη... Έγκλημα στη Μητροπόλη. Στη Θεσσαλονίκη θα ήταν μια τέτοια περίπτωση. Στη Γερμανία είναι κάπω αλλιώ. Τα ονόματα εννοώ. Δεν μου λε πότε σου ήρθε η ιδέα για την Gamecraft. 2007 ξεκινήσαμε με το πρώτο παιχνίδι. Η ιδέα είναι πιο παλιά, είναι από το 2004 5 Το έβλεπε να γίνεται και έλεγε: Ωραία, να μην έχουμε εμεί στη Θεσσαλονίκη ένα τέτοιο παιχνίδι. Όχι, να δεν το είδα πουθενά. Το εννοεί το Murder Mystery. Ναι. 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 Απλά η Gamecraft έχει πολύ μεγάλο αντικείμενο. Δηλαδή, εμεί από το 2007 παίζουμε σε μουσεία, σε αρχαιολογικά μνημεία. Κάνουμε παιχνίδια προώθηση παιδικού βιβλίου, κάνουμε παιχνίδια κρυμμένου θησαυρού, ε, κάνουμε παιχνίδια κατ' επιλογή, οποιοδήποτε φορέα μα αναθέσει μια τέτοιου είδου δουλειά. Επιδαπέδια, επιτραπέζια, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Είναι καταπληκτική ιδέα. Κάντε και σιρμεζίρ, δηλαδή έρχομαι εγώ και θέλω να κάνω το πάρτιμο, μου, αλλά δεν θέλω να του πάω και από τώρα, παιδάκι μου. Θέλω να του βάλω να λύσουν ένα μυστήριο. Ναι, φυσικά. Ποιο σκότωσε τον Τζόνο Βλακιώτη, το μάθαμε πριν. Κατά παραγγέλια. Ποιο σκότωσε τον Τζόνο Βλακιώτη, το θυμάστε. Η εξαφάνιση του Τζόνο Βλακιώτη. Συγγνώμη, η εξαφάνιση του Τζόνο Βλακιώτη και ποιο σκότωσε. Με το Χρήστο Πάρλα και την ώρα Βαλσάμ. Έλα τώρα τρελανέ Έλα την με την μπάγκα στον αέρα. Σωστό, <laughs> η εξαφάνιση του Τζόνα και όταν, Ναι. Αλλά ποιο σκότωσε έναν άλλον. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται. Ε, Πολλά τέτοια σενάρια ποιο... που αρχίζουν με το ποιο σκότωσε. Έτσι, στην αστυνομική λογοτεχνία, ειδικά. Καλά, ποιο σκότωσε τον πιανίστα, ξέρουμε συνήθω. Ε, Επίση, ε, θέλω να μου πει πώ συνδυάζεται η παιδαγωγική σχολή, ναι. η δημιουργική εγγραφή, η, λογοτεχ... η λογοτεχνική σειρά αστυνομικού μυστηρίου, Όλε αυτέ οι ιδιότητε είναι του ναι, Αλέξανδρου. να φανταστήσω ότι προηγουμένω. Και, ίδρυ... και, η ίδρυση τη Gamecraft. Ναι, κύριε... να φανταστήσω ότι προηγουμένω που είχε στη Μαρία την Αμανατίδου. Το... Σε είδα την με, βγήκε... <laughs> με το που βγήκε, το που βγήκε της τη μίλησα. Τη λέω Μαρία, να σου πω λίγο. Είμαι ο Αλέξανδρο Μπυροφόρη. Α, για το Θεσσαλονίκη Νουάρ. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι το... αυτή είναι μία από τι ιδιότητέ μου. Εμεί κάνουμε και μία συλλογή διηγημάτων αστυνομική μυθοπλασία που λέγεται Θεσσαλονίκη Νουάρ. Το οποίο έχει κυκλοφορήσει η πρώτη σειρά διηγημάτων. Είναι 10 συγγραφεί βορειοειλαδίτε. Οι οποίοι έχουν γράψει για τη Θεσσαλονίκη, είναι όλε τι ιστορίε μυστηρίου, στην ουάρα ατμόσφαιρα τη Θεσσαλονίκη. Oh με μεγάλα ονόματα μέσα, όπω ο Κυριακό Αθανασιάδη, η Κική Τσιλιγκερίδου. Η Κική, η γνωστή! Η Κύρη, η γνωστή! Στην 100 η γνωστή Κική Τσιλιγκερίδου. Πολύ σωστά, και πράγμα. πολλοί άλλοι γνωστοί, ο Πάνο Ιωαννίδη, ο Γιώργο Οικονόμου, η Μαργαρίτα Χατζιάρα. Πολύ, πολύ οι οποίοι έχουν και τον Πέτρο Μαρτινίδη στο επίμετρο, που είναι ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο των γραμμάτων, αλλά και συγγραφέα αστυνομική λογοτεχνία και πολύ σημαντικό για την πόλη. Είστε πολύ σημαντικοί. Με αγχώνει αυτό που είστε τόσο σημαντικοί. Ε, είμαστε σε Πώς ένα. Πώ δική... θα σα αναδείξω όλου το... εσά, δεν ξέρω. Έχω ξανάρθει εγώ. δεν έχω παράπονο. Ναι, Αλέξανδρα, το θυμάμαι και όχι μόνο μία φορά. Αλλά δεν γίνεται όμω. Δεν Κάθε έχω κανένα παράπονο. Όχι, ευχαριστούμε αυτά. για την υποστήριξη πάρα πολύ. Ειλικρινά ευχαριστούμε. Δηλαδή, με την πρώτη ευκαιρία ξέρω ότι μόλι μαθαίνει κατευθείαν προσπαθεί να προωθήσει. Δεν εγώ δεν το κάνω επειδή έχω την εκπομπή. Είναι επειδή ενθουσιάζομαι τόσο πολύ με την ιδέα ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην πόλη μα που την κάνουν τόσο ενδιαφέρουσα, που δεν γίνεται να μην το πω στον κόσμο Ωραία. για να του δείξω τι γίνεται. Γιατί αν γίνονται αυτά και δεν έχουν συμμετοχή. Θα αρχίσουμε να πηδάμε όλοι μαζί με Όχι, ευτυχώ δεν, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Κατάλαβε, θέλω να πω. Δεν πρέπει Όχι, να το και ο κόσμο. Δεν, γίνεται να τα κάνετε μόνο εσεί να κατεβάσετε τι ιδέε και μετά να μένουμε αμέτωχοι λόγω τη τι ωραία που είναι αυτά τα game craft. Αλλά που να βρει χρόνο με παιδάκι. Τώρα παρέκα τέτοια είμαστε παιδιά, σκυλιά, γατιά. Είμαστε για να τρέχουμε, παίζουμε να παιχνίδια. Ναι, Είμαστε για να τρέχουμε να Έχεις παίζουμε παιχνίδια. Δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ. Και βέβαια, αν δεν υπάρχει προώθηση από ένα μέσο της πόλης, πολύ, πολύ, είναι πολύ πιθανό να μην γίνει τόσο γνωστό όσο θα γίνει αν τυχόν υπάρχει έστω και μία ε, τέτοια ετщwrite, συμμετοχή σε μια εκπομπή ή οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, σαν προωθητική ενέργεια. Το λύσαμε το θέμα κι αυτό. Για το παιδαγωγικό, να σου πω τελευταίο. Στο γρήγορο. Μούσου είναι το παιδαγωγικό Δυτική Μακεδονία. Ναι, είναι στο Πανεπιστήμιο Δυτική Μακεδονία, το οποίο έχει το τμήμα δημιουργική γραφή, το μεταπτυχιακό δημιουργική γραφή. Εντάξει, τότε συνδέονται κουμπόρν όλα, ναι. Ήθελα να γράψω σενάρια εγώ πάντα. Σενάρια έγραφα παντού. Οπότε ήθελα να το επισημοποιήσω και μέσω του Πανεπιστημίου τώρα είμαστε σε μια πορεία στην οποία ασχολούμαστε και με την αστυνομική λογοτεχνία αλλά και με την πλοκή, που είναι πολύ σημαντική για τη λογοτεχνία, και η πλοκή, τι καλύτερα παραδείγματα από τι αφηγήσει μυστηρίου, τι περιπετειώδει αφηγήσει, την αστυνομική λογοτεχνία. Μπράβο σα, συγχαρητήρια. Η Μαρία Ιμανατίδου είναι υποψήφια πάντω. Έκανε πολύ καλή δουλειά, χωρί να το ξέρει. Ε, δεν το ήξερα και εγώ. Εγώ είμαι σαν τη Βόντεφον κάπω. Ε, συνδέω του ανθρώπου με κάποιο τρόπο. δεν ξέρω τι γίνεται. αυτό είναι ε, connect που έπρεπε να λέγεται κάποιο. Είναι μια εκπομπή δικτύωση για του ανθρώπου τη Θεσσαλονίκη. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωραία, λοιπόν τώρα ε, θα μου πει πώ μπαίνουμε και δηλώνουμε συμμετοχή. Ναι, αν κάποιο επισκεφτεί τη σελίδα του Γκέτε, mm -hmm. του παραρτήματος Θεσσαλονίκη, στι εκδηλώσει, πρώτο πράγμα, πρώτη σελίδα, γράψει mm -hmm. ένα πολύ απλό Γκέτε Θεσσαλονίκη, δεν θέλει πολύ φασαρία. Βγαίνουμε εμεί. Βιβλιοθήκη Μυστηρίου τρία. Mm-hmm. Υπότιτλο Αγνοούμενοι είναι το σενάριο που παίζουμε ε, αυτή τη στιγμή. Πολύ ύποπτο τύπο. Να ξέρετε ότι αυτό mm-hmm. είναι κατά πάσα πιθανότητα ο δολοφόνο. Μην κοιτάτε του υπόλοιπου. <laughs> είναι σίγουρο. Μου το έχουν πει παίχτη αυτό έτσι. <laughs> μου λέει: Υπάρχει περίπτωση λέει, εσύ που κάνει το, λέει, το, το συντονιστή, λέει στο όλο παιχνίδι, να είσαι εσύ ο ένοχο. Του λέω: Έξυπνο. Κοιτούσα το ταβάνι. <laughs> μπορεί, μπορεί λέω έτσι. Για να αφήσω έτσι ένα ίχνο μυστηρίου στην όλη υπόθεση. Μπορεί. Άρα και μπαίνουμε, δηλώνουμε συμμετοχή. Είναι free of charge. Γίνεται στη βιβλιοθήκη του Γκέτε. Αυτά ήθελα να ξέρω. 7, 7 Ιουνίου 14 οι επόμενε ημερομηνίε, αυτό εννοώ. Υπάρχουν ελεύθερε. Ναι, 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 7 και 14 θέσεις. υπάρχουν. Ωραία. Άνω Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Εκατό φορέ. Ε